τι γίνεται σήμερα μέσα στο Παναθηναϊκό στάδιο δεν περιγράφεται. Κάνει το ριμπάνο, τότε σε βιβλιασμό, παίρνει ο Αμερικάνος έλα και το καλάθι είναι γεγονός. Ο Αντωνιάδης επέτυχε να ισοφαρίσει το σκορ έπειτα από πάσα του Ντομάζου. Νομίζω πως δεν έχω άλλη φωνή για να συνεχίσω αυτή τη μετάδοση. Γκολ! Γκολ! Ο Χαριστέας! Ποιος! Βάλ' το αγόρι μου! Κόμπαλε! Κόμπαλε! Πάμε η Ελλάδα πρωταθλήτρια Ευρώπης! Στον άνθρωπο ουρανό όλοι αδέρφια! Δεν είναι βέβαιο ότι ο Άρης, όπως λέγεται, προήλθε από τα σπλάχνα του Ηρακλή. Είναι σίγουρο όμως ότι και οι δύο, αν και ιδιαίτερα ανταγωνιστικοί μεταξύ τους, αποτέλεσαν τους συλλόγους της παλαιάς Θεσσαλονίκης και απέπνεαν μια αριστοκρατική νοοτροπία που βρισκόταν σε αντίθεση με τον ΠΑΟΚ των προσφύγων της καταστροφής του 22. Ο Άρης κυριάρχησε στα τοπικά πρωταθλήματα της δεκαετίας του 20, ενώ την εξαετία 1927-1933 πιθανότατα υπήρξε η καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα, καθώς κατέκτησε δύο εθνικά πρωταθλήματα, το 1928 και το 1932, ενώ μέχρι την κήρυξη του πολέμου έφτασε τρεις φορές στον τελικό του κυπέλου. Το μοναδικό επιθετικό δίδυμο, Αγγελάκη και Κίτσου, έγραψε ιστορία, ωστόσο η εποχή σημαδεύτηκε από τους περίφημους αδελφούς Βικελίδη. Ο Κώστας και ο Νικηφόρος ήταν οι μεγαλύτεροι, όμως η παρουσία του Κλεάνθη από το 1932 και έπειτα σήμανε την ανάδειξη της κορυφαίας φυσιογνωμίας στην ιστορία του συλλόγου. Είναι πολύ μεγάλη αδικία για την ιστορία του να αναφέρονται πολλές φορές οι τίτλοι από το 59-60 και την πρώτη εθνική και μετά. Ο Άρης υπήρξε πρώτη ίσως μεγάλη δύναμη του ελληνικού ποδοσφαίρου με δύο τίτλους το 28 και το 32 και τον τρίτο αμέσως μετά το πόλεμο του 46, δηλαδή με τρεις τίτλους στα πρώτα 20 χρόνια της παρουσίας του ελληνικού ποδοσφαίρου. Με τον μεγάλο Κλεάνθη Βικελίδη, πρώτα σε ρόλο παίχτη και μετά σε ρόλο προπονητή και με σπουδαίους ποδοσφαιριστές για την εποχή, σημάδεψε τον τρόπο με τον οποίο αναπτύχθηκε το ποδόσφαιρο στη Θεσσαλονίκη. Ήταν πάντα η ομάδα της υψηλής κοινωνίας της Θεσσαλονίκης ο Άρης και ήταν μια ομάδα η οποία πάντα είχε μέσα της και πολύ υψηλό επίπεδο αξιοπρέπειας στον τρόπο με τον οποίο προσπάθησε να αντιμετωπίσει για πάρα πολλά χρόνια τις όποιες κόντρες υπήρχαν από το κέντρο, από την Αθήνα. Η ιστορία συχνά χαμογελάει στις μεγάλες θρυλικές φυσιογνωμίες, όπως τον Κλεάνθη Βικελίδη, που αποτέλεσε τον συνδετικό κρίκο δύο μεγάλων εποχών του Άρη. Πρωταθλητής του 1932, προκύπτει και ως ο προφανής μέγας ηγέτης όταν ο σύλλογος επιστρέφει στην κορυφή, κερδίζοντας το πρώτο μεταπολεμικό πανελλήνιο πρωτάθλημα το 1946. Παίζα δίτερμα αναμεταξύ τους. Χτύπησε ένας παίχτης. Εγώ ήμουν έξω και παρακολουθούσα. Και την ώρα που χτύπησε ο παίχτης, προπονητής ήταν ο Καλτέκης. Μπήκα μέσα και λέω: Κύριε, κύριε, να μπω. Με κοιτάει και μου λέει: Πώς θα μπει, λέω: Είναι 10-11. Μπες, μου λέει. Μπήκα μέσα. Γίνεται ένα κόρνερ. Παίρνω την κεφαλιά από τον Κλεάνθη, ο οποίος ήταν τέρας στις κεφαλιές. Γίνεται δεύτερο κόρνερ, την παίρνω την κεφαλιά. Το τρίτο κόρνερ με δίνει μια με τον αγώνα του. Σχεδόν λιποθυμίσα που λέει ο λόγος. Πήγαμε στα αποδυτήρια, μου λέει: Δεν φεύγεις από εδώ. Εδώ θα κάτσεις. Και κάθισα εκεί. Φώναξε τον προπονητή, με έδωσε δύο δραχμές, πήγα, έβγαλα δύο φωτογραφίες. Και γύρισα. Από τότε έτσι να με αγάπησε αυτός ο άνθρωπος δεν μπορώ να το φανταστώ. Γιατί ήταν πολύ σκληρός. Αφού λέγανε ότι αν την μπάλα την ώρα που σούτερε ήταν της μάνας του το κεφάλι θα το δίνε σούτ. Τέτοιος παίκτης δεν έχει περάσει. Κλεάνθης Βικελίδης, το μακεδονικό τάγκ πρώτα-πρώτα. Αυτή είναι η δεύτερη ονομασία του. Ο άνθρωπος που εκπροσωπούσε, θα έλεγα, τη δύναμη, την τόλμη. Όσοι δεν τον είδανε, χάσαν πραγματικά. Εγώ που τον είδα και λίγο, και το λέω αυτό με περηφάνεια, έπαιξα μαζί του, ήταν από τους ανθρώπους που δεν ήξεραν τι θα πει φόβος. Όταν η μπάλα ήταν ψηλά στη μεγάλη περιοχή, ένας κυριαρχούσε, ο Κλεάνθης με το κεφάλι του. Έβαλε κάτι απίθανα γκολ, κέρδισε τις πιο ισχυρές άμυνες που υπήρχαν εκείνο τον καιρό και θέλω να πιστέψω τον καιρό εκείνο, κυριαρχούσε μορφή στο ποδόσφαιρο, ήταν η δύναμη και η τόλμη. Και ο Κλεάνθης, ο Βικελίδης, εκπροσωπούσε αυτά τα δύο στοιχεία, την τόλμη και την δύναμη. Ο Κλεάνθης, ο Βικελίδης, ήταν ένα τέρας μες στο γήπεδο και είχε καρδιά, ψυχή Αγίου. Αυτός ήταν.
όταν έπαιρνε την μπάλα αφιονιζόταν. Αλλά στην ουσία ήταν ένας άγιος άνθρωπος. Γήπεδο είχαμε εκεί που προπονούμεθα, δεν είχαμε γήπεδο, αλλά είχαν ήτο μια μεγάλη πλατεία εντίκρη από το στρατηγείο, εκεί που είναι το πάρκο τώρα, ήτο η παλιά διεθνής έκθεση, εκεί έπαιζε ο Άρης. Από εκεί έγινε η έκθεση, μας βγάλαν από εκεί και πήγαμε στην τωρινή έκθεση. Ναι. Και από εκεί ύστερα μας βγάλαν και μας δώσαν εδώ αυτό το γήπεδο. Αυτό το γήπεδο είχαμε έρθει εγώ στην αρχή, ο συγχωρεμένος ο Μάνθος, επί Μεταξά, επί γενικού διοικητού Κυρίμη. Λοιπόν, μας έδωσαν αυτό το γήπεδο, βάλαμε τα ορόσημα και από τότε αυτό το γήπεδο ήταν εδώ πέρα. Αντίκρι εκεί ήταν το Αμερικανικό Κολέγιο. Και ήταν ένα οικόπεδο, το οποίο σιγά σιγά όλοι μαζί αρχίζαμε, δουλεύαμε, κάναμε το στρώνα, μαζεύαμε τις πέτρες από εδώ από εκεί. Εδώ Αντίκρη είχε σπιτάκια γύρω γύρω και είχαμε δύο εστίες. Την προπόνηση που κάναμε, τελειώντας την προπόνηση, δεν είχαμε ζεστά νερά και αποδυτήρια και αυτά τα σημερινά μέσα τα οποία έχουν οι ποδοσφαιριστές, οι οποίοι έπρεπε να είναι πολύ περισσότερο από αυτό το οποίο δίνουν σήμερα με αυτά τα μέσα τα οποία έχουν. Δηλαδή τα οικονομικά, την ξεκούραση, τα ιατρικά μέσα, όλα αυτά τα πράγματα. Εμείς δεν ξέραμε τι θα πει θλάση, αυτό το πράγμα δεν το ξέραμε. Σήμερα, ανά πάσα στιγμή, ο παίκτης βγαίνει έξω, το πόδι με τραβάει, το χέρι με τραβάει, από εδώ με κάνει και βγαίνουν έξω. Δεν ήταν σαν τους παλιούς ποδοσφαιριστές που αγαπούσαν το άθλημα. Το αγαπούσαν το άθλημα. Και όταν κατεβαίναν να παίξουν, παίζαν, δίναν και την ψυχή τους ακόμη. Δηλαδή δεν σκεφτόνταν εάν θα βγει με σπασμένο πόδι, με βγαλμένο μάτι, με κομμένο χέρι, να πούμε, από το παιχνίδι. Για να δώσει εκείνο το οποίο έπρεπε να δώσει στον αγώνα. Ήμουνα στις Κερκίδες και ήμουν στην τρίτη ομάδα του Άρους. Ήμουν 16 χρονών περίπου στα 17. Και ο τότε δεξής οπισθοφύλακας του Άρους, ο Σωτήρης ο Ψωμάς, τι μου θυμίζεται. Νομίζω ότι δεν υπάρχει. Δικηγόρος τότε. Ήταν Χριστούγεννα και είχε φάει αργά και δεν μπορούσε να παίξει. Και παίζαμε ένα φιλικό παιχνίδι με τη Ραπίν της Βιέννης. Και ξαφνικά από το γήπεδο μέσα, κοιτάζοντας προς τις κερκίδες, ο τότε έφορος Φυσικόπουλος φώναζε «Αλκέτα, Αλκέτα», κατέβηκε γρήγορα κράτο. Εγώ νόμιζα να πάρω το φαρμακείο από μέσα. Με εξεντήσω, θα παίξεις εσύ. Εγώ να παίξω. Πού να παίξω εγώ. Και αυτό το λέω έτσι τραγικά, διότι τώρα μου λένε για παίκτες που τους βάζουν γρήγορα στην ομάδα και τα χάνουν κτλ. Καταλαβαίνετε τις συνθήκες εποχής εκείνης, πώς έπαιζε να παίξει την ομάδα του Άρους με τα μεγαλύτερα ονόματα τότε στην ιστορία. Μπήκα μέσα, έκανα το σταυρό μου και από εκείνη τη μέρα δεν ξαναβγήκα. Σε ένα σύλλογο που έχει παράδοση σε σπουδαίους τερματοφύλακες, ο Κώστας Βελιάδης πιθανότατα αποτελεί τον κορυφαίο όλων των εποχών. Μια εμβληματική φιγούρα που στεκόταν ισότιμα δίπλα στους σπουδαιότατους της εποχής, τον Πεντζαρόπουλο, τον Μανταλόζη, τον Δελαδίνια. Η μεταγραφή του Βελιάδη το 1955 στον αιώνιο αντίπαλο ΠΑΟΚ πλήγωσε βαθιά τους Αριανούς. Τον λάτρευαν τόσο που δεν στράφηκαν εναντίον του, αλλά επιτέθηκαν στη διοίκηση της ομάδας που τον άφησε να φύγει. Ο Βελιάδης ήταν ένα ανήμερο θηρίο. Όσα χρόνια παίξαμε το Βελιάδη, ποτέ ο Άρης δεν έφυγε φοβισμένος. Ήταν ένα πραγματικό θηρίο